Σας διακόπτω. Θέλω να σας αποκαλύψω κάτι και να σας δώσω και λίγο χρόνο για να το επιβεβαιώσετε. Μιλήσαμε με τον ίδιο τον Παλαιοχριστιανό. Τηλεφώνησε ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα στην Ομόνοια. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Και ρώτησε αν τον ψάχνουν. Ο Jesus Tracer. Και εκείνοι του είπανε όχι. Οι αυτόπτες μάρτυρες, οι σεκιουριτάδες και όλοι αυτοί λένε ότι ο ίδιος πήρε το παιδί. Ο λόγος είναι ότι το περιβάλλον διαβίωσης των γονέων είναι ακατάλληλο. Μάλιστα. Για να μεγαλώσει ένα μωράκι. Τέλος. Αλλά αυτοί είστε. Το λέει η αστυνομία επίσημα και εσύ μου λες ότι πάω στη δουλειά μου μια χαρά, το παιδί ήταν καλά και μας το έδωσε στο νοσοκομείο. Άρα για ακόμα μια φορά τσαλαπατάς την νοημοσύνη όλων μας. Πολύ νοημοσύνη έχουμε. Και λες ψέματα, βρε Μανώλη μου, γιατί το κάνεις να αυτό. Σταματήσουμε να φτιάχνουμε κλίμα ο δικηγόρος. Βγαίνει η αστυνομία επίσημα και λέει ότι ο πελάτης σας έχει παρανομήσει. Και τον ψάχνουν. Ο Μανώλης από την άλλη λέει: εγώ πήρα νόμιμα το παιδί μου, το έδωσα στο νοσοκομείο. Τι γίνεται, ποιος λέει την αλήθεια. Μπρες, εσύ την άκρη. Δεν υπάρχει αφαίρεση, κύριε Λιάγκα, της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου του Μανώλη από την εισαγγελία ανηλίκων. Ορίστε. Και όταν το παιδί γίνει καλά, θα πάει σε μια δομή. Όχι στον πατέρα και στη μάνα. Αυτό λέει η πολιτεία. Το αδίκημα της αρπαγής δεν το έχει τελέσει ο Μανώλης. Αφήστε τον αρπαγή. Πάμε στην ουσία. Μην πάμε, δεν είμαστε δικαστικό. Όπα. Πού είναι το παιδί. Μην εξάπτεστε, κύριε Καλύβα. Σταμάτα πια! Μα υπάρχει και μια νομική διάσταση όμως, Μανώλη μου, σε αυτή την ιστορία. Υπάρχουν και νόμοι. Η νομική διάσταση την οποία εικάζεται και δεν υπάρχει δεν είναι ανώτερη από τα πρώτινα δικαιώματα, από τη μητρότητα, από το δικαίωμα. Δηλαδή, ρε Μανώλη, εμείς που σεβόμαστε τον νόμο είμαστε μ***ες, δηλαδή. Stop! Και εσείς ο μόνος έξω στην Ελλάδα. Συγγνώμη κιόλας, αντί να μην μιλάω έτσι, τρελαίνομαι δηλαδή. Συγγνώμη στους αμφιλεδιατές. Κατηγορία εναντίον του. Μα λέει ότι τον αναζητάει όμως τώρα, αν τον βρουν στον δρόμο τον Μανώλη. Θα τον πουσουριάσουν, δεν καταλαβαίνεις. Τηλεφώνησε ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα στην Ομόνοια και ρώτησε αν τον ψάχνουν. Και εκείνοι του είπανε όχι. Αλεπού TV. Κάνε like και εγγραφή.